αυτή είναι εικόνα ιταλικής Vogue, που τα κορίτσια είναι σεξι αλλά δεν είναι, που έχουν χάρη αλλά δεν έχουν. Έχεις αυτό το φινές, έχεις αυτό το model material. Δεν είσαι το κλασικό σεξι κορίτσι που μπορεί να δει όλο τον δρόμο και να πει Παναγιά μου, τι είναι αυτό το κορίτσι. Δεν είσαι η κλασική γυναίκα που άλλος μπορεί να καταλάβει γιατί είσαι μοντέλο. Όμως γράφεις τόσο ωραία στο φακό και είσαι τόσο σύγχρονη, που αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο modeling. Εγώ ενθουσιάστηκα, βρε Ειρήνη μου. Δηλαδή πήγα να σηκωθώ από την καρέκλα μου να χειροκροτήσω. Πώς να σου το πω, τρελάθηκα που σε είδα έτσι. Εγώ όχι. Βλέπεις ότι έχουμε και αντίθετες γνώμες. Δύο εντελώς αντίθετες γνώμες. Ο πυροσβέστης. Δεν ξέρω αν είμαι πυροσβέστης. Λοιπόν, είσαι ένα άγριο κορίτσι σε αυτή τη φωτογραφία. Τα πόδια σου γράφει πολύ ωραία. Θα συμφωνήσω όμως με το χέρι, δεν είναι σωστό, όπως είπε ο Δημήτρης. Δεν με ενοχλεί το χέρι τόσο όσο η έκφραση που είναι πάντα η ίδια. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα, τρελαίνομαι. Εμένα δεν με ενοχλεί η έκφρασή σου. Μου κάνει πολύ άγρια, μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν είναι σεξι, πάντως μου αρέσει γιατί δείχνεις ότι είσαι ένα wild girl. Ειρήνη, κάνε μια σεξι πόζα να σε δω. Δεν μπορώ. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πεις. Ήμουν 100% σίγουρος. Τη δική σου σεξι πόζα. Δεν έχει. Ξέρω τι είναι σεξι για μένα. Με συγχωρείτε δύο λεπτά, πρέπει να επέμβω. Λοιπόν. Ειρήνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάθομαι και λέω ότι είσαι φανταστική, θα τσακωθώ με τον κόσμο. Λοιπόν, τι είναι σεξ για σένα, πώς θα σε... Κοίτα πώς μου περνάει. Θέλω ανοιχτά πόδια. Λοιπόν, άνοιξε τα πόδια σου. Σπάσε. Τώρα φοράω και φουστίτσα. Γιατί εγώ τη φοράω, να η φούστα που είναι. Και είμαι και μάνα δύο παιδιών. Σπάσε. Σπάσε. Καλό. Σπάσε. Πονάει. Ίσως του ώμου, ίσως του ώμου. Εγώ νομίζω ότι τρέπεσαι πάρα πολύ. Φέρε τον άλλον. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φέρε τον άλλον τον ώμο. Εγώ ξέρω τι έχει πάθει. Τι δέει. Ας το σκουλώ και κοίτα εμένα. Ίσως τον ώμο. Χαίρο πολύ τώρα. Κοίτα με, κατέβα. Και σπάσε κι άλλο. Σπάσε να πονά. Όταν σε κλείσουν για δουλειά, παίρνει και τη Βίκη μαζί. Ναι, κοίτα σώμα που έχει. Κοίτα εδώ. Λίγο πιο σεξ τα μάτια σου. Εντάξει. Έλα που δεν είναι σεξ το κορίτσι. Δεν είναι. Τρία τέταρτα. Ρε δεν είναι, δεν μου αρέσει. Τρία τέταρτα, γίνε τρία τέταρτα. Θα σου πω τι έχει πάθει, τι σημαίνει. Πολύ ωραία, Ειρήνη. Κι άλλο, σπάσε. Αμανατίδω, έλα εδώ. Παραμένει δικό της, δεν το μας το δείχνει. Έλα εδώ. Κάνε τα δικά σου τα σεξ, εσύ συνέχισε. Τώρα είναι άδικη η σύγκριση. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάνω αυτά, δεν με πάει. Τώρα είναι άδικη η σύγκριση. Κάνε αυτά που ξέρεις. Κάνε το σεξ σου μια ωραία σεξιπόζα. Και εσύ. Και εσύ. Όπως κάναμε πριν, μη φεύγεις, Αμανατίδω. Έλα, Εύη. Ποζάρετε σεξ και δύο. Έλα, και τρεις. Σήκωσε λίγο το φουστάκι. Έλα, εντάξει. Είναι τρεις διαφορετικές. Πεθαίνω! Δεν είναι σύγκριση. Παιδιά, δεν είναι σύγκριση. Είναι συμπλήρωμα. Η μία συμπληρώνει την άλλη. Ναι. Σε ένα ομαδικό σεξι σουτ δεν μπορεί να είναι όλες ντάνες καραντάνες. Μία θα πρέπει να είναι και λίγο πιο αγόρι. Σε ομαδικό. Όταν είναι κάθε μία μόνη της όμως δεν είναι ομαδικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ειρήνη, παιδιά. Ξαναπάμε, κορίτσια. Ποια άλλη θέλει να έρθει? Αν δεν το κάνει, δεν θα φύγει από εκεί. Θα σε έχει εκεί όλο το βράδυ. Σήκωσε λίγο το φουστάκι. Ποια άλλη θέλει να έρθει? Δεν χρειάζεται να έχει. Έλα, Μαριάννα, έλα. Κάτσε να φύγει από εκεί. Κάτσε να φύγει. Παιδιά, έχετε κάμερες παντού. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πάμε, ό,τι πιο σεξ μπορείτε. Αυτό δεν είναι πολύ σεξ, Μαριάννα. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά. Κοιτάμε. Έτσι. Μπροστά, τον κύριο Σκουλό. Όλοι μαζί. Σήκωσε το φουστάκι. Μπράβο, Ειρήνη. Μπράβο, Ειρήνη. Μπράβο, Μανατίδου. Μπράβο, Εύη. Όχι, Μαριάννα, αλλιώ. Ψηλά. Η Εύη ποζάρε δίπλα στην Ερμίδου και καλά να τη δείξει πώς είναι να είσαι σεξι. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα το πίσω μέρος του σώματος. Από μπροστά πιστεύω θα έχει σηκωθεί το φρύδι, έτσι. Δεν είναι έτσι. 100% πιστεύω.